Γιατί με κορόιδεψαν. Τι, σου δίνουν λιγότερα λεφτά? Όχι. Μου έκρυψαν το γεγονός ότι θα πρέπει να συνεργάζομαι μαζί σου. Δηλαδή, αν σου λέγανε ότι θα συνεργαζόμασταν μαζί, δεν θα δεχόσουν? Με τίποτα. Κύριε Αντίπα, τι συμβαίνει? Είστε καλά? Ναι. Ναι. Μια χαρά. Μα... εσείς χάσατε το χρώμα σας. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Κάποια στιγμή θα πάμε μαζί να τους γνωρίσω κι εγώ. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό. Υποθέτω όταν πάμε επίσημα να σου ζητήσω το χέρι. Κυρία Αντίπα, είστε καλά? Όχι. Όχι πολύ. Έλατε να καθίσετε. Ο σφιγμός της είναι αδύναμος. Φέρε μου λίγο νερό. Καθίστε, μη σηκώνεστε. Είστε λιγάκι χλωμοί. Καλά είμαι. Μια χαρά είμαι, θα μου περάσει. Ορίστε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάτε να ξεκουραστείτε λίγο σπίτι. Ίσως να σας δει και κάποιος γιατρός, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Η δουλειά έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Δεν μπορώ να φύγω. Όχι, ο Στέφανος έχει δίκιο. Πρέπει να πας σπίτι σου να ξεκουραστείς. Θα σε πάω εγώ. Όχι, δεν γίνεται, Όλγα. Σου είπα, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Πρέπει να με δω. Δεν σκέφτεσαι αυτά τώρα. Για μια μέρα δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα τα αναλάβω όλα εγώ. Εντάξει. Έχει δίκιο η Όλγα. Άλλωστε, είμαστε εμείς οι δύο για το περιοδικό. Μπορούμε να συνεργαστούμε. Έτσι δεν είναι? Έλατε. Μπορείτε να περπατήσετε. Ευχαριστώ. Περαστικά. Αν νιώθεις κάτι για μένα, έστω και το παραμικρό, σε παρακαλώ, μην με αφήνεις αυτή την αγωνία. Σε παρακαλώ, απάντησε. Στο υπόσχομαι, ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι αυτό που θα μου πεις, εγώ θα προσπαθήσω να το καταλάβω, όσο δύσκολο και αν μου φανεί, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Είσαι ερωτευμένος με την Αγγελική. Θες να είσαι μαζί της. Ρένα. Η Αγγελική και εγώ δεν έχουμε τέτοια σχέση. Εμβάζεις? Ναι, δεν σ' άκουσα που σηκώθηκες. Είχα καιρό να κοιμηθώ τόσο ήρεμα, τόσο βαθιά. Αν γι' αυτό ευθύνομαι εγώ έστω και λίγο, τότε χαίρομαι. Μόνο εσύ ευθύνεσαι. Πολύ όμορφα είναι. Ναι. Πολύ όμορφα. Μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε λίγο περισσότερο. Μην το σκέφτεσαι αυτό. Σημασία έχει ότι είμαστε εδώ και έχουμε άλλες δύο μέρες. Mm-hmm. Πάμε βόλτα και μετά για φαγητό. Πάω να αλλάξω.
Δεν είναι τίποτα ανησυχητικό. Η πίεση σου όμως είναι πολύ πεσμένη. Και ο οργανισμός σου εξαντλημένος. Αν τον κουράζει συνέχεια, δεν θα αντέξει για πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να πάθεις υπερκόπωση, Ρένα. Και για να τα αποφύγεις αυτό, χρειάζεται ξεκούραση και καλή διατροφή. Αν τα λέω, γιατρέ, αλλά μ' ακούει κανένα σε μένα. Θέλω να μείνεις για λίγες μέρες στο σπίτι. Και όταν είσαι καλύτερα, να έρθεις από το νοσοκομείο να κάνουμε μια εξέταση αίματος. Είμαι σίγουρος πως με τη φροντίδα της Σοφίας, σε 2-3 μέρες θα είσαι περδίκη. Αυτό ξαναπες το. Όση πορτοκαλάδα δεν έχει πιει στη ζωή της, θα την πιει τώρα. Μη γελάς, κακομοίρα μου. Άκουσες τι είπε ο γιατρός. Αυτό μας λείπει τώρα, να πέσεις κάτω κι εσύ. Λες και δεν έχουμε άλλα στο κεφάλι μας. Λοιπόν, εγώ να σας αφήσω. Αν με χρειαστείτε κάτι, πάρτε με στο κινητό. Και όπως είπαμε, έτσι. Λοιπόν, γεια σας. Στο καλό, γιατρέ. Ευχαριστούμε. Σε έβαλα και σε ένα σκόπο. Κανένα σκόπος. Άκουσες τι είπε ο γιατρός, ε? Ξεκούραση και καλό φαΐ. Πάνω σου φτιάξω μια κοτόσουπα που είναι δυναμωτική. Σ' αγαπάει πολύ και σε προσέχει. Όλους μας. Είναι μερικές φορές που αναρωτιέμαι τι θα γινόμαστε αν δεν είχαμε τη Σοφία. Ώρα να φεύγω. Η δουλειά με περιμένει. Θα σε πάρω αύριο να μου πεις πώς είσαι. Όλγα. Για αυτή την ιστορία με το Μάνεση, δεν είχα καμιά πρόθεση να σε κοροϊδέψω. Ξέρω πάρα πολύ καλά πώς είναι να είσαι αναγκασμένος να δουλεύεις με κάποιον που θα δει να βλέπεις τα μάτια σου. Αν φύγεις τελικά από το περιοδικό, θα το καταλάβω. Μέχρι να γίνεις καλά, δεν έχω σκοπό να πάω πουθενά. Όταν γυρίσει με το καλό, θα το σκεφτώ. Λοιπόν, εσύ ξεκουράσου όπως είπε ο γιατρός και αυτά μην τα σκέφτεσαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρεις τι σημαίνει για μένα αυτό. Θα τα πούμε αύριο. Καληνύχτα, κυρία Σοφία. Στο καλό, κορίτσι μου. Καλό κορίτσι φαίνεται. Και σοφαρό. Ναι, είναι. Είναι και ελπίζω τελικά να μείνει στο περιοδικό, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς αυτήν. Μη σηκώνεσαι, πού πας? Τι, πρέπει να πάω στο νοσοκομείο να δω αν είναι εκεί ο Άρης. Μα τρελάθηκες, δεν άκουσες τι είπε ο γιατρός? Κάτσε εκεί που κάθεσαι. Ο Άρης δεν είναι καλά, Σοφία. Ξέρεις τι μου είπε το πρωί? Ότι δεν θέλει να υπάρχει. Φοβάμαι πως κάνει καμιά τρέλα. Τίποτα δεν θα κάνει. Ο Άρης είναι λογικό παιδί. Είναι τώρα ταραγμένος, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα το ξεπεράσει. Το ελπίζω, γιατί κάθε μέρα που περνάει χειροτερεύει. Και τώρα που θα φύγει η θάλια στο εξωτερικό. Δεν θα γίνει τίποτα, στορκίζομαι. Θα κάνουμε ό,τι μπορέσουμε για να τον βοηθήσουμε. Θα δεις. Ό,τι χρειάζεται θα το κάνουμε. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είσαι γερή και καλά. Έτσι όπως είσαι τώρα, δεν πρόκειται να τον βοηθήσεις. Το αντίθετο, θα τον κάνεις χειρότερα. Γιατί θα νομίζω ότι κατέρευσες εξαιτίας του. Έχεις δίκιο, Σοφία. Έχω δίκιο. Και βέβαια έχω δίκιο. Εγώ έχω πάντα δίκιο. Άντε, σήκω τώρα. Πήγαινε πάνω να ξαπλώσεις και εγώ θα σου φέρω κάτι να φας. Εντάξει, Σοφάκη.
Καλησπέρα σας. Τηλεφωνώ από ξενοδοχείο στην Ίδρα. Στην Ίδρα? Ναι. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω την κράτηση που έκανε ο κύριος Βαρσάμης για ένα δίκλινο δωμάτιο. Πήγε για λίγο στους γονείς της και θα έρθει κάποια στιγμή να μαζέψει και τα υπόλοιπα. Α, στους γονείς της. Μάλιστα. Και πού μένουν οι γονείς της? Δεν ξέρω. Δηλαδή, ο πατέρας της έμενε στην Αθήνα, αλλά όταν πήρε σύνταξη μετακόμισε στην εξοχή. Δεν ξέρω όμως πού ακριβώς. Παρακαλώ, περιμένετε. Την υγειά σου. Ευχαριστώ. Χαλαρά τα βλέπω τα πράγματα απόψε. Είναι καθημερινή γι' αυτό. Μην νομίζεις, δεν βγαίνει πια τόσο πολύ ο κόσμος. Μα τους έφαγε το DVD και η πλάσμα τηλεόραση. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Ναι. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Έχεις μέρες να μου τηλεφωνήσεις και ανησύχησα. Συμβαίνει κάτι? Όχι, απλώς δεν έχω κάτι νεότερο για την υπόθεσή σας. Άλλα μου έλεγες την προηγούμενη φορά που μου τηλεφώνησες. Ότι το σχέδιο προχωράει κανονικά και ότι σύντομα θα έχεις νέα. Ναι, σας. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Είμαι με κόσμο. Θα σας πάρω εγώ αργότερα. Θα περιμένω. Πελατεία. Η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ, Έλα να κάτσουμε. Ουίσκι. Ναι. Θέμε ένα ουίσκι. Το θυμάμαι από την άλλη φορά. Σε πήρα τηλέφωνο να βρεθούμε γιατί την άλλη φορά στο σπίτι σου, παρόλα αυτά που σου είπα για τον Άρη, μου είπες ότι δεν έχεις πρόβλημα να μου δώσεις μια νομική συμβουλή. Και το εννοούσα. Κοίτα, δεν θέλω να εκμεταλλευτώ την ευγένειά σου, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μένα να μην γίνει αυτό το τεστ. Μόνο έτσι θα μπορέσω να μεγαλώσω το παιδί της Τάλιας με τον Άρη. Είσαι ο μόνος που μπορεί να με βοηθήσει. Έμαθες τίποτα? Έμαθες αν μπορούμε να εμποδίσουμε το Μάνεση να ζητήσει να γίνει το τεστ πατρότητας? Thank you.
Σκεφτικός φαίνεσαι. Συμβαίνει κάτι? Όχι, βέβαια, τι να συμβαίνει. Ξέρω εγώ, από την ώρα που φύγαμε από το ξενοδοχείο, δύο κουβέντες είπες όλες και όλες. Έτσι είμαι εγώ. Όταν βρίσκομαι σε ένα όμορφο μέρος, μια ωραία γυναίκα σαν και εσένα, προτιμώ να το απολαμβάνω παρά μιλάω. Συγγνώμη, δηλαδή μέχρι να φύγουμε από εδώ, μόνο εγώ θα μιλάω. Δεν είπα αυτό. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Θα κάτσουμε να φάμε και θα μου πεις όλα όσα δεν ξέρω για σένα. Συμφωνεί? Είσαι σίγουρη πως θες να τα ακούσεις? Γιατί θα τρομάξω? Όχι, βέβαια. Είσαι πιο δυνατή γυναίκα που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Έτσι φαίνομαι. Έχω πολλούς φόβους. Απλώς δεν μιλάω για αυτούς. Ναι. Είμαι έτοιμος να τους ακούσω. Το ξέρω. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Ποτέ δεν είχα κάποιον να μπορώ να του λέω αυτό που νιώθω, αυτό που έχω στην καρδιά μου. Νομίζω πως τώρα έχεις. Και θα έχεις για πάντα. Λέω να πάρω στην Εύη ένα δώρο. Δεν θα αργήσω, σε πειράζει? Όχι, βέβαια. Θα σε περιμένω. Ερικό! Έλα, Ρένα. Ναι, ναι, σε ακούω. Πού είσαι? Δεν σε ακούω πολύ καλά. Έχει κακή σύνδεση. Κάνει διακοπές. Είσαι καλά? Ναι, καλά είμαι. Πού βρίσκεσαι? Για τις αλάδες, λέω, που είχες πριν φύγω. Είσαι καλά τώρα? Ναι, μια χαρά είμαι. Σε πήρα προηγουμένως, αλλά το είχες κλειστό. Όχι, δεν ήταν κλειστό. Απλά εδώ που είμαι πιάνει πολύ καλά. Και τώρα ακόμα σε ακούω με δυσκολία. Μα πού βρίσκεσαι? Χάνεσαι, Ρένα, δεν σε ακούω καθόλου. Εγώ σε ακούω μια χαρά, Ερικό. Δεν καταλαβαίνω τι λες, Ρένα. Θα προσπαθήσω να σε πάρω από κάπου αλλού, να πιάνει καλύτερα. Θα προσέχεις. Έμαθες αν μπορούμε να εμποδίσουμε το Μάνεση να ζητήσει να γίνει το τεστ πατρότητας? Κοίταξε, στην υγεία σου. Ευχαριστώ. Μπορώ να πω κάτι? Για ποιο πράγμα? Για εσάς τους δύο. Δεν σας ξέρω καλά, αλλά είστε πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Οπτικά τουλάχιστον. Δεν είμαστε ζευγάρι. Την έκανα δηλαδή την πατάτα, ε? Και μου το είπε ο Πέτρος να προσέχω όταν μιλάω. Sorry, ρε παιδιά, αλλά... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν είπες και τίποτα κακό. Συμπαθητικός, ε? Και αυθόρμητος. Και πολυλογάς. Τέλος πάντων, για το θέμα του τεστ, τα πράγματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Από νομικής πλευράς τουλάχιστον. Τι εννοείς? Ρώτησα κάτι συναδέρφους μου που ασχολούνται με τέτοια θέματα. Μου είπαν ότι αν ο Μάνησης επιμείνει να γίνει το τεστ, κανένας νόμος και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το απαγορέψει. Ούτε καν η ίδια η Θάλια, αν ήταν σε θέση να το κάνει. Αφού υπάρχουν πιθανότητες να είναι δικό το παιδί, έχει δικαίωμα να το ξέρει. Θες να πεις δηλαδή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα? Νομικά δυστυχώς όχι. Εκτός αν καταφέρουμε να τον πείσουμε να μην γίνει το τεστ με άλλους τρόπους. Τι τρόπους? Ξέρω εγώ. Να του προτείνουμε λεφτά, ας πούμε. Να του δώσει ένα σεβαστό ποσό ο πατέρας Βαρσάμης για να ξεχάσει το παιδί. Δεν θα το δεχτεί. Μην είσαι τόσο σίγουρη. Τώρα έχει κολλήσει και την έχει δει πατέρας. Τα λεφτά όμως, και ειδικά αν είναι πολλά, μπορούν να αλλάξουν γνώμη στον καθένα. Δεν θα το δεχτεί, σου λέω. Αυτός έχει πάθει αιμονή με το παιδί. Πρέπει να βρούμε έναν άλλον τρόπο. Αλλά ποιον? Ένα χέρι ξύλο. Τι πράγμα? Δεν έχεις ακούσει που λένε όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος? Ξέρω κάτι καλά παλικάρια που με τον κατάλληλο τρόπο μπορεί να τον πείσουν να ξεχάσει και το τεστ και το παιδί. Και γιατί δεν το λες τόση ώρα? Αυτό θα κάνουμε. Δεν το είπα σοβαρά. Εγώ όμως το πήρα πολύ σοβαρά. Είναι ο μόνος τρόπος για να ξεχάσεις το παιδί. Περίμενε, γιατί έχεις πάρει φόρα. Αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα.
Και με αμφίβολα αποτελέσματα τις περισσότερες φορές. Μα εσύ δεν μου είπες ότι είναι ο μόνος τρόπος. Ναι, το είπα, αλλά ο Μάνησης δεν είναι κανένα κολεγιόπαιδο. Αν βάλουμε να τον απειλήσουν, θα εξαγριωθεί. Και αντί να συμμορφωθεί, μπορεί να το πάρει ακόμα πιο προσωπικά. Η καλύτερη λύση είναι να το μιλήσω εγώ. Δεν θα καταφέρεις τίποτα. Μην το λες αυτό. Μην ξεχνάς ότι εγώ κατάφερα να τον πείσω να μην κατηγορείς τον Άρη. Εδώ δεν μιλάμε για προσωπική κόντρα, Τάσο. Μιλάμε για ένα παιδί που μπορεί να είναι δικό του. Ο μόνος τρόπος για να πιστεί να το ξεχάσει είναι ο φόβος. Μπορεί να μην είναι κολεγιόπαιδο όπως λες, αλλά αυτή που ξέρεις είναι χειρότερη από αυτόν. Θέλεις δηλαδή να το κάνουμε. Ναι. Αρκεί να μην μάθει ότι τους βάλαμε εμείς. Σε αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Εγώ όμως είμαι. Θέλω να προστατέψω το παιδί από αυτόν τον άνθρωπο. Και αφού δεν καταλαβαίνει με το καλό, θα καταλάβει με το άγριο. Άλλο. Έλα να καθίσουμε λίγο, έλα. Ήθελα να καθίσω παράπανα, φύγε. Έχει δίκιο η μητέρα σου, παιδί μου. Με το πιωτό δεν θα καταφέρεις τίποτα. Έλα να κάτσουμε λίγο να κουβεντιάσουμε. Τη γνώμη σου για την πόλη να κράτεται για τον εαυτό σου, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει. Θα έπρεπε όμως να σε ενδιαφέρει. Γιατί βλέπω ότι κάνετε κολλητή παρέα εσείς οι δύο. Και θέλω να σε προειδοποιήσω για κάτι. Πρόσεξε την, γιατί είναι επικίνδυνο, φίδι. Δεν θα ξεκουράστηκες καθόλου. Εντάξει, με Σοφία, μια χαρά. Ναι, εντάξει. Κίτρινη, σαν το λεμόνι. Πάνω σου φτιάξω μια πορτοκαλάδα. Όχι, δεν χρειάζεται, δεν προλαβαίνω. Τι δεν προλαβαίνω, πού θα πας. Φεύγω, φεύγω. Μα δεν άκουσες τι είπε ο γιατρός. Δεν ξέρω τι είπε, αλλά πρέπει να φύγω. Δεν χρειαζόταν να μου τα πεις όλα αυτά. Καταλαβαίνω γιατί την πήρες. Γυναίκα σου είναι.